Πρώτον, είπε ότι το δημοψήφισμα αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την ευρωπαϊκή προοπτική της. Είναι δικαστικό και δεν θα γίνει. Δεύτερον, είπε ότι ο Γιώργος ο Παπανδρέου είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος για τη χώρα και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να φύγει από την Πρωθυπουργία της χώρας. Τρίτον, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα μεταβατική κυβέρνηση η οποία θα κάνει τη διαδικασία της εκταμείευσης της έκτης δόσης για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί σας θυμίζω δεν είχαμε πάρει μέχρι τότε την έκτη δόση. Θα ολοκληρώσει τη διαδικασία του κουρέματος, δηλαδή του PSI, αυτή η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη ακόμη και σήμερα που συζητάμε. Και τρίτον, θα υπογράψει τη Δανειακή Σύμβαση. Και τέταρτος όρος και προϋπόθεση που βάζει ο Αντώνης Σαμαράς, να πάμε σε πρόωρες εκλογές, το συντομότερο δυνατό σε εκλογές. Και οι τέσσερις αυτοί όροι που μπήκαν από τον πρόεδρο του κόμματός μας, και οι τέσσερις αυτοί όροι είναι πραγματικότητα, έγιναν πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, το δημοψήφισμα αυτό δεν έγινε ποτέ, χάρη στην αποφασιστική στάση του πρόεδρου του κόμματός μας, ο οποίος δρομολόγησε εξελίξεις και απαγόρευσε τη δημιουργία ενός δικαστικού και επικίνδυνου δημοψηφίσματος. Δεύτερον, ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός, ο οποίος μια εβδομάδα πριν είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από 153 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εξαναγκάστηκε, ενώ είχε την δεδηλωμένη, ενώ είχε άλλα δύο χρόνια να κυβερνήσει, εξαναγκάστηκε σε ταπεινωτική παραίτηση και έφυγε δύο χρόνια πριν τελειώσει η θητεία του και έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ελλάδος ως ένας από τους πρωθυπουργούς στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος που εξαναγκάστηκε σε ταπεινωτική παραίτηση στα μέσα της θητείας του. Τρίτον, έχουμε μια μεταβατική κυβέρνηση με πρωθυπουργό έναν τεχνοκράτη για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο χρόνο, τον κύριο Παπαδήμο. Και βεβαίως η χώρα περίπου δύο χρόνια πριν τελειώσει η θητεία του ΠΑΣΟΚ, η κυβερνητική θητεία του ΠΑΣΟΚ, για την οποία είχε πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό, θα οδηγηθεί σε εκλογές. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η επιτυχία της τάσης του Προέδρου μας και οι προϋποθέσεις που έβαλε ήταν 100%, γιατί πραγματικά επέβαλε τους όρους του παιχνιδιού. Και αυτοί οι όροι είναι πλέον μια πραγματικότητα. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου ταπεινωτικά οδηγήθηκε σε παραίτηση, προέκυψε η κυβέρνηση του Λουκάτου Παπαδήμου, που τονίζω είναι μια κυβέρνηση όχι της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια κυβέρνηση κατά κύριο λόγο ΠΑΣΟΚ, όπου υπάρχει μια συμβολική συμμετοχή κάποιων δικών μας υπουργών, μόνο και μόνο για να δείξει ότι στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για ένα συγκεκριμένο λόγο. Λοιπόν, και είναι φανερό ότι το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του κουρέματος, του PSI, που θα γίνει σήμερα αύριο, και αφού υπογραφεί η νέα Δανειακή Σύμβαση, θα πάμε σε εκλογές. Γιατί τη λύση πρέπει να τη δώσει μόνο ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, γιατί επαναλαμβάνω, η λύση του κυρίου Παπαδήμου είναι μια λύση μεταβατική, είναι μια λύση που έγινε μόνο και μόνο για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία μετά τα εγκληματικά λάθη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Για μας, τη Νέα Δημοκρατία, οι εκλογές είναι μια πραγματικότητα και είναι μια μάχη στην οποία σας καλώ όλες και όλους μαζί να τη δώσουμε ενωμένη, δυνατά, για να πετύχουμε και πάλι να έχουμε την Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε την αυτοδυναμία. Σας θυμίζω ότι οι εκλογές αυτές θα γίνουν με τον νόμο του κυρίου Παυλόπουλου, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι με ένα ποσοστό της τάξης του 35% μπορούμε εύκολα να πάρουμε μια άνετη αυτοδυναμία και είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε αυτό. Δεν όμως αυτό το μεγάλο ζήτημα. Τις εκλογές θα τις κερδίσουμε. Θα τις κερδίσουμε γιατί πλέον όλος ο ελληνικός λαός ξέρει ότι η κυβέρνηση του Παπανδρέου, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ήταν μια αποτυχημένη, μια πάρα πολύ κακή κυβέρνηση και πραγματικά αρχίζει και προσβλέπει με ενδιαφέρον προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το ζήτημα, το σημαντικό, το στίχημα είναι για την επόμενη μέρα των εκλογών. Θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί, ενωμένοι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε η χώρα να μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό το οποίο θα έπρεπε εδώ και δύο χρόνια να γίνει πραγματικότητα, που δυστυχώς δεν έγινε εξαιτίας των λαθών της κυβέρνησης Παπανδρέου, θα πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα πραγματικότητα. Εμείς, είναι η πρώτη φορά που κόμμα της Ομαδικής Αντιπολίτευσης παρουσιάζει επίσημα τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές, κοστολογημένες και υλοποιήσιμες προτάσεις, τις προτάσεις που παρουσιάσαμε στο Ζάπιο 1 και στη συνέχεια στο Ζάπιο 2, προτάσεις οι οποίες έχουν δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, την επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου. Και όταν λέμε επαναδιαπραγμάτευση, γιατί κάποιοι προσπαθούν να μηδενίσουν τα πάντα και κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε θεροβάμονες και δεν ξέρουν που κινούμαστε, ξεκαθαρίζουμε. Δεν λέμε ότι θα αλλάξει το μνημόνιο από την αρχή μέχρι το τέλος.
Εμείς σας είπα που διαφωνούμε. Διαφωνούμε στη δημοσιονομική προσαρμογή του σκέλους του μνημονίου και λέμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Ακολουθήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια η πολιτική αυτή της δημοσιονομικής προσαρμογής με τη μείωση μισθών και συντάξεων και με την αύξηση της φορολογίας και είδαμε ότι η πολιτική αυτή απέτυχε. Άρα λοιπόν λέμε ότι εκεί πρέπει να γίνει μια αλλαγή, πρέπει να γίνει μια σημαντική αλλαγή στους σκέλους του μνημονίου και είμαστε βέβαιοι ότι όταν υπάρχουν επιχειρήματα και όταν υπάρχουν αποτελέσματα από μια αποτυχημένη πολιτική που ακολουθήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια, είναι πολύ εύκολο να πείσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τους δανειστές μας, να αλλάξει η πολιτική αυτή. Και δεύτερον, να βάλουμε τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Το πιο σημαντικό είναι να πετύχουμε την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Και εκεί δεν λέμε μαγικά λόγια, ούτε υποσχόμαστε να ακούσουμε πετραχίλια. Φίλες και φίλοι, θα βγούμε έξω στον ελληνικό λαό και θα πούμε την αλήθεια. Αυτά που υπόσχεται ο Αντώνης ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία είναι συγκεκριμένα και ξεκάθαρα. Σας τα λέω για να τα ξέρετε, για να μην προσπαθούν κάποιοι να μας εμφανίσουν ότι ερχόμαστε από το πουθενά ή δεν ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν στην κοινωνία. Πρώτο λοιπόν ζήτημα, υποσχόμαστε αποκατάσταση των χαμηλοσυνταξιούχων που παίρναν συντάξεις έως 700 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη 700 ευρώ και του κόψαν το 10%, δηλαδή τα 70 ευρώ, θα ξαναγυρίσει αυτόματα την επόμενη μέρα στη σύνταξη την οποία έπαιρνε. Αποκατάσταση λοιπόν των χαμηλοσυνταξιούχων για συντάξεις έως 700 ευρώ. Δεύτερον, κατάργηση του χαρατσιού μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απέδειξε την κοινωνική της αναλγησία επιβάλλοντας ένα χαράτσι σε όλα τα κινήτα μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Με λίγα λόγια τι έκανε? Έβαζε το μαχαίρι στο φτωχό ανεξαρτήτως περιουσίας, ανεξαρτήτως δυνατότητας και του έλεγε: πλήρωσε για το σπίτι που έχει στο χωριό τόσα χρήματα. Και μάλιστα το συνέδεε με τον λογαριασμό της ΔΕΗ, εκβιάζοντάς τον στην ουσία. Εμείς λοιπόν λέμε: κατάργηση του χαρατσιού αυτού. Ανταυτού θα επαναφέρουμε το ΕΤΑΚ, το ενιαίο τέλος ακινήτου περιουσίας, που αφορά ακίνητα αντικειμενικής αξίας πάνω από 200.000 ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι σχεδόν σε κανένα χωριό της χώρας δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί η αντικειμενική αξία των ακινήτων είναι σίγουρα κάτω από 200.000 ευρώ. Και επίσης υποσχόμαστε αποκατάσταση των βοηθημάτων που δινόταν σε πολύτεκνους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί θεωρούμε ότι κάτω από δύσκολες συνθήκες θα πρέπει να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας, ένα κράτος που να στέκεται δίπλα σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη για να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα, γιατί είναι οι πρώτοι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται περισσότερο από τις συνθήκες της οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τα γενικότερα θέματα, υποσχόμαστε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό πρακτικά σημαίνει πρώτα-πρώτα έναν συγκεκριμένο σταθερό επενδυτικό νόμο, έτσι ώστε να ξέρει ο κάθε Έλληνας επενδυτής ποια είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί. Δεύτερον, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Φίλες και φίλοι, στα δύο χρόνια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ έχουν ψηφίσει, εμείς καταψηφίσαμε μέχρι τώρα 14 φορολογικούς νόμους και τώρα με το πολυνομοσχέδιο ήταν το 15ο. Έλεος πια. Έχω εδώ τον φίλο μου τον Αβραάμ τον Πανίδη, τον πρόεδρο της ΠΟΦΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνών Ελευθέρων Επαγγελματιών, ο οποίος ξέρει, δεν προλαβαίνουν οι λογιστές να ενημερώνονται και οι εφοριακοί από τις συνεχείς αλλαγές. Και μετά ζητάμε να έρθουν επενδυτές στην Ελλάδα και να επενδύσουν όταν κάθε 1,5 μήνα αλλάζουν οι φορολογικοί συντελεστές και οι φορολογικοί νόμοι. Ζητάμε να γίνουν επενδύσεις όταν έχουμε φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις της τάξης του 45%, όταν σε γειτονικές μας χώρες, βλέπε Σκόπια, βλέπε Βουλγαρία, οι φορολογικοί συντελεστές είναι της τάξης του 10%. Ζητάμε να γίνουν επενδύσεις όταν οι γραφειοκρατές στην Ελλάδα σπάει κόκαλα, τη στιγμή που σε άλλες χώρες μέσα σε μία εβδομάδα συστήνεται μια επιχείρηση, μια ανώνυμη εταιρεία. Αυτά υποσχόμαστε ότι θα αλλάξουν. Υποσχόμαστε σταθερό επενδυτικό πρόγραμμα, σταθερό επενδυτικό πλαίσιο, υποσχόμαστε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, με συντελεστές της τάξης του 15% για τις επιχειρήσεις, με ΦΠΑ στο 19% από το 23% που το πήγε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και 9% για την χαμηλή κατηγορία, με μια σειρά κινήτρων και προϋποθέσεων για να ξαναπάρει μπροστά η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Και είναι πράγματα που μπορούμε να τα πετύχουμε, είναι πράγματα ρεαλιστικά, είναι πράγματα που άλλες χώρες που τα έχουν εφαρμόσει ήδη έχουν βρει το δρόμο τους και αρχίζουν σιγά σιγά να ξεπερνούν την κρίση τους. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί σας είπα ότι πόση ώρα θέλετε να μιλήσω, ήδη έχω κλείσει μισή ώρα. Θα κλείσω λέγοντάς σας το εξής. Ξέρω ότι στη μάχη αυτή την οποία δίνουμε όλοι μαζί,
Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη και κυρίως ξέρετε γιατί. Γιατί πριν από δύο χρόνια, πριν από δύο χρόνια στις εκλογές του 9, χάσαμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός είχε πολύ υψηλές προσδοκίες από εμάς. Ο Κώστας ο Καραμαλής το 2004. Ο Κώστας ο Καραμαλής το 2004 είχε πάρει μια πλειοψηφία της τάξης 45%, αλλά η αποδοχή του ιδίου από την ελληνική κοινωνία της τάξης του 75-80%. Δυστυχώς δεν κάναμε πράξη πολλά από αυτά που έπρεπε να κάνουμε, όπως για παράδειγμα το λιγότερο κράτος, το πιο ευέλικτο κράτος, το πιο αποτελεσματικό κράτος. Δυστυχώς δεν σπάσαμε τα αυγά όταν έπρεπε, όταν μπορούσαμε, όταν είχαμε τη δύναμη το 2004 και το 2005. Ακολουθήσαμε μια πολιτική η οποία δεν απέδωσε αυτά που θα έπρεπε να αποδώσει και κυρίως δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχουμε, ίσως γιατί δεν κάναμε τις θεσμικές αλλαγές που θα έπρεπε να κάνουμε στην αρχή της θητείας μας. Όμως σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μεσολάβησε μια καταστροφική διετία. Μεσολάβησε μια διετία της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, μια διετία της κυβέρνησης Πασόκ που απέδειξε ότι υπάρχουν κυβερνήσεις, υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Γιώργος Παπανδρέου που μπορούν να πάνε τη χώρα πολλά χρόνια πίσω. Πολλά χρόνια πίσω. Η ανεργία που βιώνουμε, τα προβλήματα φτώχειας που βιώνουμε, προσωπικά εγώ και η γενιά μου δεν τα είχαμε ζήσει ποτέ. Μπορεί να τα ζήσανε οι πατεράδες μας, αλλά δεν τα ζήσαμε ποτέ. Το ότι φτάσαμε σήμερα στο σημείο η ανεργία να είναι επισήμως στο 18,2%, δηλαδή 1 εκατομμύριο άνεργοι, και ανεπισήμως να ξεπερνάει το 25%. Και δυστυχώς η Βόρεια Ελλάδα να είναι η πρωτεύουσα της ενεργείας, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά τρομακτικό. Το ότι έχουμε σήμερα φτάσει στο σημείο να έχουμε χιλιάδες νέα παιδιά και μάλιστα επιστήμονες νέα παιδιά να αναγκάζονται να πάνε στο εξωτερικό, όχι όπως φεύγαν οι πατεράδες μας ως βιομηχανικοί εργάτες, αλλά σαν επιστήμονες για να βρουν εκεί δουλειά, δηλαδή τα καλύτερα μυαλά της χώρας να πηγαίνουν έξω, είναι κάτι το τραγικό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αγωνιστούμε για να τα αλλάξουμε. Λοιπόν, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έρχεται από πολύ μακριά, με μια πολύ μεγάλη ιστορία και με μια πολύ θετική συνεισφορά στην ιστορία του κόσμου. Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δύσκολο δρόμο και πιστεύουμε, αισιοδοξούμε ότι με την αγάπη, με την βοήθεια, με τη στήριξη όλων μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε ένα νέο πρόεδρο, ο οποίος εξελέγει στις 29 Νοεμβρίου του 2009 μέσα από μια δημοκρατικότατη διαδικασία. Έχει αποδείξει μέχρι στιγμής ότι μπορεί να κουμαντάρει πάρα πολύ καλά το καράβι αυτό το μεγάλο που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Έχει αποδείξει ότι μέσα σε δύο χρόνια ένα κόμμα στα πρόθυρα της διάλυσης το έχει να προηγείται με 10 και με 15 μονάδες του ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε λοιπόν να τα καταφέρουμε. Αρκεί πρώτα απ' όλα να πείσουμε τον εαυτό μας. Να πείσουμε τον εαυτό μας ότι αξίζει τον κόπο να αγωνιστούμε. Αξίζει τον κόπο να αγωνιστούμε όχι για μας, αλλά για τα παιδιά μας, για το μέλλον της χώρας, για την πατρίδα μας. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε τη μάχη για μια ακόμη φορά, πιστεύοντας ότι η παράταξή μας έχει μια πρόταση συγκεκριμένη, μια πρόταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο δρόμο, σε ένα δρόμο ανάπτυξη, σε ένα δρόμο προοπτικής, σε ένα δρόμο ελπίδας. Στον αγώνα λοιπόν αυτό, στον αγώνα που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και μπαίνουμε στην τελική του ευθεία, γιατί να είστε σίγουροι ότι εκλογές θα έχουμε και μάλιστα θα έχουμε εκλογές πριν το Πάσχα. Σας καλώ όλες και όλους μαζί να βαδίσουμε πλάι-πλάι, να είμαστε ενωμένοι δίπλα στον πρόεδρό μας, τον Αντώνη του Σαμαρά, δίπλα στα κομματικά όργανα, στην ομαρδιακή, στην τοπική, στους βουλευτές. Και να είστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι ένα αποτέλεσμα νικηφόρο για την παράταξή μας, αλλά πάνω απ' όλα και πιο σημαντικό απ' όλα θα είναι νικηφόρο και ελπιδοφόρο για τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλά αποτελέσματα στην παράταξή μας. Τώρα θα κόψουμε τη βασιλόπιτά μας. Θα σας μοιράσουμε και από ένα πιτάκι το οποίο μέσα έχει κάποιο από αυτά, έχει μια χρυσή λίρα, και το δώρο που θα πάρει θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βραδείο, εκτός από τη χρυσή λίρα βέβαια, έτσι, του Μανώλη Κοντάκη Καραμαλής of the Record. Και εκτός αυτού, μια και σας βρήκαμε, θα κάνουμε και μια μικρή λαχιοφόρα ώρα, έτσι, της τάξης των 2 ευρώ το κάθε λαχείο, λίγα πραγματάκια, θα έχουμε 3 συμβολικά δώρα.